Σε εξαιρετικά στενό οικογενειακό κύκλο έγινε και φέτος η καθιερωμένη κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Ηρώων στην παραλία του Βόλου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιώργος Καλτσογιάννης και οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου, της ΑΔΕΔΗ, της ΑΛΕΜΕ Μαγνησίας, του Συλλόγου Δασκάλων και του Συλλόγου Εργαζομένων στους Δήμους κατέθεσαν στεφάνη και υπογράμμισαν στις δηλώσεις τους τη σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, καθώς και το πόσο επίκαιρα παραμένουν τα μηνύματα του αγώνα των φοιτητών κατά της δικτατορίας. Σήμερα η μέρα μνήμης και τιμής για τους αγώνες που με αυταπάρνηση έδωσαν οι νέοι μας πριν 45 χρόνια, προκειμένου να εξασφαλίσουν σε εμάς τα υπέρτατα αγαθά της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Και οφείλουμε όλοι μας και να μνημονεύουμε και να θυμόμαστε και να εξασφαλίζουμε τις προϋποθέσεις, την παιδεία, για να έχουμε αυτά τα αγαθά πάντοτε και να τα τιμούμε. Η ΑΛΕΜΕ Μαγνησίας συμμετέχει σήμερα στους αγώνες για την επέτειο της γιορτής του Πολυτεχνείου, 45 χρόνια από τους αγώνες που έκαναν οι φοιτητές και η νεολαία μας, προκειμένου να αποκατασταθεί η δημοκρατία και να επανέλθουμε σε κανονικές συνθήκες, όπως και σήμερα ο αγώνας για καλύτερη και δημοκρατικότερη παιδεία, για ένα δημόσιο σχολείο, είναι συνεχής και κατάπαυστος. Το Πολυτεχνείο είναι πάντα πολιτικό σύμβολο, ζώσα ιστορική παρακαταθήκη του λαού μας και της νεολαίας μας. Τα συνθήματα του Πολυτεχνείου είναι επίκαιρα όσο ποτέ άλλοτε. Μια που οι πολιτικές στοχοποιούν όλο και περισσότερο πολίτες. Το Πολυτεχνείο ζει στη νέα γενιά, ζει στους πολίτες, ζει στους εκπαιδευτικούς, καθοδηγεί τους συνδικαλιστικούς και τους κοινωνικούς αγώνες. Το Πολυτεχνείο ζει στον αγώνα των εκπαιδευτικών για ένα ανοιχτό σχολείο που θα χωράει όλα τα παιδιά, όλες τις γνώσεις, όλα τα όνειρά τους. 45 χρόνια μετά, ο αγώνας κάθε νέας γενιάς για ένα καλύτερο αύριο. Σήμερα παρά ποτέ και όλα αυτά τα χρόνια θυμόμαστε το Πολυτεχνείο, τιμάμε το Πολυτεχνείο και ένας λαός δεν πρέπει να ξεχνά. Είμαστε εδώ παρόντες για να θυμίσουμε στους νεότερους ότι πρέπει να αγωνίζονται, γιατί η δημοκρατία δεν κατακτιέται αλλιώς. Θέλω να πιστεύω ότι το Πολυτεχνείο ζει. Θα είμαστε εδώ, θα το τιμούμε κάθε χρόνο και καλούμε όλο τον κόσμο να συστρατεύεται μαζί μας μόνο και μόνο για τη δημοκρατία. Μετά από 45 χρόνια, ψωμί, παιδεία, ελευθερία είναι πιο επίκαιρο. Δυστυχώς οι πολιτικές λιτότητες έχουν υποβαθμίσει τις υποδομές της παιδείας, έχουν φτωχοποιήσει τον ελληνικό λαό και δυστυχώς μπαίνουν θέματα δημοκρατίας. Είναι ο καιρός όλοι μας να συστατευτούμε και να αγωνιστούμε και να δώσουμε το παρόν και να μπορέσουμε να κατακτήσουμε και να βάλουμε μια καινούρια πορεία για να διεκδικήσουμε πάλι καλύτερη παιδεία, δουλειά και τη δημοκρατία.